Άκουσα με προσοχή τον Υπουργό. Εντάξει, σχεδιασμοί. Χρόνια ακούμε σχεδιασμούς. Όχι μόνο με αφορμή την ερώτηση ή τη συζήτηση σήμερα για το Σωτήρια και για τα νοσοκομεία. Το ζήτημα είναι ότι το προσωπικό, οι εργαζόμενοι, αν θέλετε, στο σύνολό τους, τα δημόσια νοσοκομεία, παλεύουν, αγωνίζονται, διεκδικούν μόνιμη και σταθερή δουλειά πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για όλους. Και όχι ελαστικές μορφές, επικουρικές και πάει λέγοντας. Αυτή όμως την τακτική που εφαρμόζεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια από όλες τις κυβερνήσεις είναι βολική φυσικά για την εκάστοτε κυβέρνηση, για το σύστημα αν θέλετε, προκειμένου να μην βάζει δεκάρα τσακιστή για προσωπικό και να αναγκάζει βέβαια, γιατί αυτό προβλέπεται, τα νοσοκομεία είτε μέσω προγραμμάτων είτε από ιδίους πόρους να πληρώνουν αυτό το επικουρικό εν προκειμένου προσωπικό. Άρα το κράτος αποσύρθηκε και από αυτή την. Αποσύρεται από τη χρηματοδότηση στο σύνολο και οδηγεί τα νοσοκομεία, με βάση βεβαίως και τη στρατηγική σύμπληση που υπάρχει από όλα τα κόμματα σε αυτή την κατεύθυνση και στο κομμάτι της υγείας, να ανεβρίσκει πόρους από την πώληση υπηρεσιών. Είτε απευθείας από τους ασθενείς που τους εξαναγκάζει να πληρώνουν από την τσέπη τους, είτε από τα ασφαλιστικά ταμεία. Και στη βάση αυτή, η πολιτική αυτή εφαρμόζεται χρόνια, διαδοχικά από όλες τις κυβερνήσεις όπως είπαμε, συνεχίζεται η υποχρηματοδότηση, η υποστελέχωση, έχει χτυπήσει κόκκινο. Και αν θέλετε και στο σύνολο, όχι μόνο στη Σωτηρία. Τα είχαμε πει και στο προηγούμενο διάστημα, στην Ολομέλεια και σε αντίστοιχες παρεμβάσεις. Εδώ 2.000 προσωπικό φεύγει από τα νοσοκομεία, έφυγε μάλλον, φεύγει αρχές, τέλος 19, αρχές 2020. Και δεν προβλέπεται φυσικά η αντικατάστασή του. Γιατί συνταξιοδοτείται φυσικά. Την ίδια ώρα που οι ελλείψεις σε γιατρούς μόνο ξεπερνούν τις 7.000. Ενώ στο υπόλοιπο προσωπικό τις 30.000. Και αυτά ακόμα με τα σημερινή, στη βάση των σημερινών ανεπαρκών προγραμμάτων, των οργανογραμμάτων μάλλον, των νοσοκομείων. Και αν θέλετε και άλλα στοιχεία, πάνω από το 20% των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία δουλεύει με το απαράδεκτο καθεστώς των ελαστικών σχέσεων εργασίας. Στην Αττική, για παράδειγμα, όχι μόνο σε ό,τι αφορά το Σωτήρια, το 30% των χειρουργικών τραπεζών δεν χρησιμοποιούνται λόγω ελλείψεως προσωπικού. Αντίστοιχα, τα προβλήματα στα κρεβάτια των μονάδων εντατικής θεραπείας, ΜΕΝ, μονάδα νεογνών, είτε σε μονάδες αυξημένης φροντίδας. Και όλα αυτά σκιαγραφούν ακόμα λιγότερες και χαμηλότερες ποιότητες παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στο λαό. Πολύ πίσω από τις δυνατότητες, το τονίζουμε, που προσφέρει η επιστήμη, η τεχνολογία, το εξειδικευμένο προσωπικό που υπάρχει σήμερα. Και φυσικά όλα αυτά δεν είναι τυχαία, αποτελούν διαιώνιση όλων αυτών των προβλημάτων, είτε σε προσωπικό, υποδομές, η μείωση κρατικής χρηματοδότησης, πετσοκομμένη μισθή και πάει λέγοντας. Όλα αυτά εντάσσονται σε ένα σχεδιασμό για τη λειτουργία των δημόσιων μονάδων υγείας με δυτικοοικονομικά κριτήρια, ως αυτοτελείς, όπως είπα και πριν, επιχειρηματικές μονάδες. Αφενός με λιγότερο προσωπικό και φθηνότερο, και βεβαίως οι ανάγκες τους θα καλύπτονται, όλο μεγαλύτερο μέρος των αναγκών τους θα καλύπτονται και του κόστους λειτουργίας από την πώληση υπηρεσιών. Έτσι λοιπόν, σε αυτή την κατεύθυνση κινείται και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Στον δρόμο δηλαδή που άνοιξε και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, διαδεχόμενη τις προηγούμενες κυβερνήσεις, σχεδιάζοντας την επέκταση βεβαίως των συμπράξεων με τον ιδιωτικό τομέα των δημόσιων, κατ' όνομα δημόσιων νοσοκομείων, αφού στρατηγικά υπάρχει σύμπλευση και σε αυτό το ζήτημα της υγείας. Και εδώ τώρα, δείτε, προβάλλεται και εσείς ως κυβέρνηση, όπως και η προηγούμενη κυβέρνηση, προβάλλεται ότι η αιτία των προβλημάτων στα δημόσια νοσοκομεία, που είναι όντως η επιχειρηματική λειτουργία εν γέννη στον χώρο της υγείας, προβάλλεται την αιτία ως φάρμακο για την επίλυση των προβλημάτων στον χώρο της δημόσιας υγείας. Εμείς λέμε ξεκάθαρα ότι αυτό όντως είναι αποτέλεσμα και αυτό απαιτεί η καπιταλιστική ανάπτυξη που και εσείς με ζήλο υπηρετείτε, όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις και όλα τα κόμματα, τα αστικά, που προϋποθέτει όμως τη διαιώνιση του τσακίσματος των δικαιωμάτων του λαού μας και στο ζήτημα της υγείας, όσων δηλαδή δικαιωμάτων έχουν απομείνει. Γι' αυτό λοιπόν εμείς λέμε ότι δεν χρειάζεται καμία αναμονή, κανένας εφησυχασμός από τους εργαζόμενους, όχι μόνο στην υγεία αλλά στο σύνολο, να οργανώσουν την πάλη τους, τις διεκδικήσεις τους, διεκδικώντας
αυτό που τους ανήκει και στο ζήτημα της υγείας και φυσικά την εναντίωσή τους στην εφαρμοζόμενη πολιτική, η οποία ούτε φιασιδώνεται, ούτε διορθώνεται, παρά ανατρέπεται.